σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣ, της Εταιρείας Διανομής Αερίου στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, τον κύριο Λεωνίδα Μπακούρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επεκτείνεται το δίκτυο του φυσικού αερίου και σιγά σιγά φτάνει σε όλο το νομό. Με δύο λόγια, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλο το νομό είναι πρόοδος, είναι προκοπή και εμείς τη χαιρετίζουμε. Ευχαριστούμε θερμά την ΕΔΑΘΕΣ, τη διοίκησή της, τον Γενικό της Διευθυντή τον κύριο Μπακούρα για την θαυμαστή αυτή πρωτοβουλία. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού που ανακοινώθηκε ύψους 160 περίπου εκατομμυρίων. Τα 100 εκατομμύρια από αυτά αφορούν τον νομό Θεσσαλονίκης και τα 60 την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και φιλοδοξούμε ως τα τέλη της πενταετίας αυτής, έως το 2025 το αργότερο, να έχει γίνει πράξη, και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, γιατί η ΕΔΑΘΕΣ μέχρι στιγμής έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα, να έχει γίνει πράξη αυτή η επέκταση και να χαίρονται το φυσικό αέριο οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι του ευρύτερου νομού Θεσσαλονίκης. Η άριστη συνεργασία με την πολιτεία και με τον υπουργό μας τον κύριο Καράγλου, με τις τοπικές αρχές, με τους δήμους, με την περιφέρεια, δεν μπορεί παρά να φέρει τέτοια αποτελέσματα στο νομό Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ψηφιοποίησης των διαδικασιών της εταιρείας, πρόγραμμα εγκατάστασης 136.000 εφιών μετρητών, ένα πρόγραμμα επέκτασης και σύνδεσης περίπου 60.000 καταναλωτών στη Θεσσαλονίκη και 30.000 στη Θεσσαλία. Το φυσικό αέριο σήμερα έχει διεισδύσει κατά 64%, τέλος του 25% το 74% θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και όλες οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, για να ρίξουμε το κόστος και να έχουν στον ανταγωνισμό να βγαίνουν καλύτερα οι βιομηχανίες της περιοχής μας, θα έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. Και ένα ευχάριστο νέο, από 1η Δεκεμβρίου πέσαν τα τιμολόγια κατά 14%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αφού τα τιμολόγια διανομής στον νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι κατά 14% πιο χαμηλά. Να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της χώρας, να βοηθήσουμε το περιβάλλον, να πετύχουμε τους στόχους του ΕΣΕΚ, της πολιτείας και να δώσουμε ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Καράγλου, που μας δέχτηκε εδώ να μιλήσουμε με τους δημάρχους, να διεισδύσει το φυσικό αέριο και να δούμε καλύτερες μέρες το 2021 μετά από αυτή την πανδημία και αυτή την δυσάρεστη θέση που βρεθήκαμε και βρισκόμαστε αυτή την περίοδο.